Είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το 4ο κεφάλαιο, σελίς 937, Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη και κεφάλαιο Δέλτα, κεφάλαιο 4. Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειοτέρους μαθητάς κάμνει και βαφτίζει παρά το Ιωάννης, αν και ο Ιησούς αυτός δεν εβάφτιζε αλλά οι μαθηταί αυτού, αφήκε την Ιουδαία και απήλθε πάλι στη Γαλιλαία. Έπρεπε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας λεγόμενη Σιχάρ, πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκε ο Ιακώβης στον Ιωσήφ των ιών αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ιησούς λοιπόν, ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκάθητο ούτως εις την πηγήν ώρα ήτο περίπου έκτη. Έρχεται γινή της εκ της Σαμαρίας δια να αντλήσει είδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσμη να πείω, διότι οι μαθηταί αυτού είχαν υπάγει στην πόλη δια αγοράσω συντροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γινή η Σαμαρίτης, πώς σύ Ιουδαίος όν ζητείς να πείς παρεμού, ήτης είμαι γινή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσιν οι Ιουδαίοι μετά τους Σαμαρίτας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, εάν ήξευρε την δωρεάν του Θεού και τι συνολέγων σι δώσμη να πείω, σι ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε σι δώσει είδωρ ζών. Λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε, ούτε άδλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ, πόθεν λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών. Μήπως σύ είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, ως της έδωκεν εις ημάς το φρέαρ και αυτός έπιεν εξ αυτού και η ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πας ως της πίνη εκ του ύδατος τούτου θέλει διψίσει πάλιν. Ως της όμως πίη εκ του ύδατος το οποίον εγώ θέλω δώσει σε αυτόν δεν θέλει διψίσει στον αιώνα. Αλλά το είδωρ το οποίον θέλω δώσει σε αυτόν θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος ζώντος ανευλύσσοντος η ζωή αιώνιον. Λέει προς αυτόν η γινή, Κύριε, δώσμη τούτο το είδωρ δια να μην διψώ, μη δε να έρχομαι εδώ να αντλώ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, είπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και ελθέ. Απεκρίθη η γινή και είπε, δεν έχω άνδρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα, διότι πέντε άνδρας έλαβας και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου, τούτο αληθώς είπας. Λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε βλέπω ότι είσαι εσύ προφήτης. Πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκίνησαν και εσείς λέγετε ότι εν της Ιερουσαλήμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα ότι ότε ούτε εις το όρος τούτο ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρεται. Εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρωμεν διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι. Ότε οι αληθινοί προσκυνητέ θέλουν οι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο Πατήρ τιού του ζητεί του προσκυνούντα αυτόν. Ο Θεό είναι πνεύμα και οι προσκυνούντε αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προ αυτόν η γηνή. Εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας ο λεγόμενο Χριστό. Όταν έρθει εκείνο θέλει αναγγείληση μα πάντα. Λέγει προ αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλόνση. Και πάνω εις τούτο ήλθαν οι μαθηταί αυτού και θαύμασαν ότι ελάλη μετά γυναικός. Ουδής όμως είπε, τι ζητείς ή τι λαλείς μετά αυτής. Αφήκε λοιπόν η γινή την ιδρίαν αυτής και πήγαινε στην πόλη και λέγει προς τους ανθρώπους, έλθετε να είδετε άνθρωπον, ώστις μη είπε πάντα όσα έπραξα, μήπως ούτως είναι ο Χριστός. Εξήλθον λοιπόν εκ της πόλεως και ήρχονται προς αυτόν. Εν δε το μεταξύ οι μαθηταί παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, ραβή φάγε. Ο δε είπε προς αυτούς, εγώ έχω φαγητό να φάγω το οποίο εσείς δεν εξεύρετε. Έλεγαν λοιπόν οι μαθηταί προς αλλήλους, μήπως τις έφερε προς αυτό να φάγει. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, το ημών φαγητόν είναι να πράττω το θέλημα του πέμψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού. Δεν λέγετε εσείς ότι τέσσερις μήνες είναι έτη και ο θωρισμός έρχεται. Ιδού σας λέγω υψώσατε τους οφθαλμούς σας και ειδέτε. Τα χωράφια είναι ήδη λευκά προς θερισμόν και ο θερίζων λαμβάνει μισθόν και συνάγει καρπώνης ο είναι αιώνιον δια να χέρει ομού και ο σπύρον και ο θερίζων. Διότι κατά τούτο αληθεύει ο λόγος ότι άλλος είναι ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ σας απέστειλα να θερίζετε εκείνος το οποίον σεις δεν εκοπιάσατε, άλλοι εκοπίασαν και εσείς εισήλθετε εις τον κόπον αυτόν. Εξεκίνης δε της πόλεως πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης ότι μη είπε πάντα όσα έπραξα.
Καθώς λοιπόν ήλθον προς αυτόν οι Σαμαρείτες, παρεκάλλουν αυτόν να μείνει παρά αυτής. Έμεινε εκεί δύο ημέρας. Και πολλοί πλειότεροι επίστευσαν δια των λόγων αυτού και προς την γυναίκα έλεγον ότι δεν πιστεύομεν πλέον δια των λόγων σου, επειδή εμείς ακούσαμεν και γνωρίζομεν ότι ούτως είναι αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Αμήν. Ένα χωριό των Σαμαριτών. Μέσα στην ψευδοδιδασκαλία, μακριά από την αλήθεια του Ευαγγελίου και ιδιαιτέρως μέσα στην αμαρτία. Ποιος από εμάς, βλέποντας με φυσικό τρόπο, θα ήταν δυνατόν να πιστέψει, να φανταστεί, να υπολογίσει τι πρόκειται να κάνει ο Κύριος εκεί σε μια μέρα. Σε μια μέρα. Να σώσει όλο το χωριό. Σε μία μέρα. Γιατί διάλεξε ο Θεός εκείνο το μέρος? Θα μπορούσαμε να πούμε δεν ξέρουμε ή να σκεφτούμε διάφορα πράγματα. Όμως μέσα από το Λόγο του Θεού φαίνεται, γιατί είναι γραμμένο ότι το Πνεύμα το Άγιο περιτρέχει όλη την γη για να βρει έναν άνθρωπο που να είναι η καρδιά του τέλεια ενώπιον του Θεού, να ελπίζει μόνο σε Αυτόν, να είναι η καρδιά του ευθεία, ώστε κατά την καρδία του Θεού, ώστε να πράττει πάντα τα θελήματα του Θεού. Και με αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός να εργαστεί έργο ένδοξο και η ευλογία του Θεού να είναι πλήρης και τέλεια. Έναν άνθρωπο για μια μέρα. Όλος ο ουρανός, ο Πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα το Άγιο, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι έχουν στρέψει το βλέμμα τους σε μια γυναίκα της Σαμαρείτισσα, η οποία ίσως είναι η πιο αμαρτωλή της πόλης. Αλλά ο Θεός δεν νοιάζεται ούτε για την αμαρτία του ανθρώπου, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εύκολα κάθε αμαρτία, ούτε την εξυπνάδα του ανθρώπου, ούτε τη δύναμη του ανθρώπου, ούτε τη μόρφωση του ανθρώπου. Ο Θεός εξετάζει πάντοτε καρδιά τέλεια. Ούτε το παρελθόν του ανθρώπου καθόλου επηρεάζει την εκλογή του Θεού. Η εκλογή του Θεού είναι ένα θαύμα, αδερφοί. Και θέλω να πιστεύω ότι όλους εμάς, μηδενός εξαιρμένου, μας εξέλεξε ο Θεός. Μας εξέλεξε, ναι, γιατί μόνο ο Χριστός προσθέτει τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Ο Πατέρας μας εξέλεξε, μας ήλκυσε με αγάπη, με έλεος, μας φανέρωσε το Χριστό, μας είπε μόνο ο Χριστός σώζει. Εμείς πιστέψαμε, δεχτήκαμε τον Χριστό και ο Θεός έδωκε εξουσία σε εμάς να γίνουμε τέκνα Θεού. Και ο Ιησούς Χριστός προσέθεσε εμάς, καθέναν ξεχωριστά, σωσμένους μέσα στην Εκκλησία Του. Και η πρώτη εκλογή έλαβε χώρα και έγινε με όλο το σχέδιο του Θεού σύμφωνο και με μεγάλη επιτυχία. Τώρα όμως έρχεται η ώρα της δευτέρας εκλογής. Ανάμεσα από όλους μας ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο ο Θεός. Έναν. Εγώ σήμερα προσεύχομαι να μας βρει όλους, αδερφοί. Να είσαι μέσα σε αυτό τον έναν, και εσύ και εσύ και εγώ και όλοι μας. Και προσεύχομαι και έχω παρησία γι' αυτό, γιατί είναι κατά το θέλημα του Θεού. Όλους μας. Να μας εκλέξει, γιατί σήμερα θα πάρουμε μία απόφαση. Θα περπατάμε πάντοτε στην οδόν του Κυρίου, θα εκλέγουμε, θα εξητάμε και δεν θα κάνουμε αυτά τα οποία μας αρέσουν, θέλουμε ή σχεδιάζουμε. Αλλά με μεγάλο ζήλο, πίστη και ευσέβεια, από σήμερα θα εξητήσουμε την αρέσκεια του Θεού για τον κάθε έναν από εμάς.
το θέλημα του Θεού για τον κάθε έναν από εμάς και το σχέδιο του Θεού για τον κάθε έναν από εμάς. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Με όλη μας την καρδιά. Βόηθα μας, Κύριέ μου, σε παρακαλώ. Να είναι η απόφασή μας στερεή και αμετακίνητη και να μην την ξεχάσουμε όταν θα φύγουμε εδώ γενόμενοι επιλύσμονες ακροατές, αλλά να γίνουμε εκτελεστές έργου, κάνοντας αυτό το λίγο που μπορούμε να κάνουμε, αλλά πάντοτε μέσα σε αυτή την υπόσχεση, να το πω, την υπόσχεση που δίνουμε σήμερα στο Θεό. Αλλά για να μην είναι τόσο σοβαρό, βρεθούμε και ένοχοι σε αυτή την απόφαση που παίρνουμε και ζητάμε το Θεό να μας βοηθήσει να περπατάμε έτσι. Αμήν, αδελφοί. Και αυτή είναι η δεύτερη εκλογή. Ο πνευματικός κόσμος χαίρεται. Ο ουρανός αγάλεται. Γιατί το μήνυμά του φτάνει στην καρδιά μας και βρίσκει αποδοχή. Έτσι κάπως ήτανε και σε εκείνο το χωριό της Σαμάριας. Όταν ο Θεός βρήκε μία γυναίκα και την οδήγησε 12 η ώρα το μεσημέρι να πάει να αντλήσει είδωρο. Μόνη της. Γιατί αυτή η διαπραγμάτευση του Θεού με τον άνθρωπο γίνεται στη μοναξιά σου, αδερφέ. Δεν μπορεί να γίνει εν μέσω όλων και πολλών πραγμάτων. Και στη μοναξιά σου, ή θα σε φέρει ο Θεός σε μοναξιά όπως την Σαμαρίτσα, γιατί γνωρίζει την καρδιά σου, γνωρίζει την καρδιά της και θα αποδεχθεί την πρόσκληση, ή θα μας φέρει σήμερα με τη διδασκαλία του, επειδή αποδεχόμαστε την πρόσκλησή του. Εγώ δεν θέλω να με φέρει με το ζόρι. Εγώ θέλω να πάω μόνος μου, να με οδηγήσει ο Θεός μόνος μου σήμερα. Σήμερα το βράδυ όταν θα μείνω μόνος μου. Και αργά το βράδυ. Κύριε, ξύπνησέ με σήμερα 2 ή 3 η ώρα για να κάνω αυτή τη συμφωνία μαζί σου. Να κάνω αυτή τη συνθήκη όπως κάθε άνθρωπος κάνει συνθήκη με το Θεό. Αλλά και ο Θεός κάνει διαθήκη με τον άνθρωπο. Αλλά για να είμαι σίγουρος, θα βάλω και το ξυπνητήρι, να ξυπνήσω κατά τις 3. Θέλω να ξυπνήσω. Και σας προτρέπω, το θέλει και ο Θεός, να κάνουμε αυτή τη συνθήκη για να αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού στη ζωή μας. Σε εκείνη τη μοναξιά της, την ερημιά της, μεσημέρι 12 η ώρα η Σαμαρίτισσα βγαίνει για να αντλήσει νερό. Δεν πιστεύω ότι χέρι εκτιμήσεως, γιατί έχει πάρει 5 άντρες ξένους, που σημαίνει ανήκουν σε άλλες γυναίκες, και αυτός που έχει τώρα δεν είναι δικός της. Μάλλον σκάνδαλο έχει δημιουργήσει στο χωριό, πιθανόν. Όμως καθόλου δεν ασχολείται ο Θεός με το παρελθόν της γυναίκας. Και καθόλου δεν ασχολείται ο Θεός με το παρελθόν του ανθρώπου. Με εκείνο που ασχολείται ο Θεός είναι με την καρδιά μας. Και σήμερα να του δώσουμε την καρδιά μας, αδερφοί. Και εκεί ο Θεός έχει κλείσει ένα υπέροχο ραντεβού, μια ωραία συνάντηση του Χριστού με τον άνθρωπο, με τη Σαμαρίτισσα. Θέλω να επιμείνω σε αυτό και συγχωρέστε με, γιατί πιστεύω ότι είναι πρόσκληση Θεού. Να κλείσουμε σήμερα ένα ραντεβού με τον Χριστό στις 3 η ώρα το βράδυ όλοι μας, αδερφοί. Τι ωραίο που θα είναι στα μάτια του Θεού. 3 η ώρα τη νύχτα να σηκωθούμε όλοι μας. Ξεχωριστά ο καθένας. Μόνος του. Ναι, γέρι, μικρή, μεγάλη. Να γονατίσουμε, να συναντήσουμε τον Χριστό. Να ζητήσουμε από τον Χριστό να έρθει να μας συναντήσει. Όχι μέσα από τη δοκιμασία, αλλά μέσα από την πρόταση και την ουθεσία του Κυρίου. Και εκεί να αρχίσουμε το διάλογο.
Πιστεύω θα συνομιλήσουμε με τον Κύριο. Το πιστεύεις? Θα μιλήσεις και θα σε ακούει. Και πιστεύω ότι θα μας μιλήσει και θα τον ακούσουμε. Αρκεί να πάρουμε σοβαρή απόφαση σήμερα. Όπως μίλησε στη Σαμαρίτισσα. Η Σαμαρίτισσα τον είδε Ιουδαίο, λέει, δεν θα μου μιλήσει αυτός. Θα σου μιλήσει, άδερφε. Αλληλούια. Δεν μου μιλάει ο Θεός, σου μιλάει ο Θεός. Και έπιασε αμέσως την κουβέντα. Δώσε μου να πιω νερό. Και με έκπληξε αυτή. Είπε, μα δεν συζητούνε οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους. Και ο Κύριος της απάντησε ότι ζητάω από σένα νερό που θα πιω, αλλά θα ξαναδιψάσω. Αλλά εγώ θα σου δώσω, και σήμερα θέλουμε όλα αυτά να συμβούν σε μας. Εγώ θα σου δώσω ένα νερό που θα το πιεις και δεν θα ξαναδιψάσεις ποτέ. Αλληλούια. Ποτέ δεν θα ξαναδιψάσεις, γιατί θα γίνει μέσα σου πηγή ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνιων. Και αμέσως άνοιξε η καρδιά της. Λέει, πω, αυτό το νερό το θέλω. Το θέλεις αυτό? Εγώ το θέλω, αδερφοί. Και ας σας πω, πολύ το θέλω. Θέλω να μου δώσει σήμερα το βράδυ στις 3 η ώρα ο Χριστός. Σήμερα δεν είναι κήρυγμα, είναι πρόσκληση. Προσκλητήριο. Θέλω σήμερα το βράδυ να μου δώσει ο Χριστός από αυτό το νερό που δεν θα ξαναδιψάσω ποτέ. Και το ζήτησε και η Σαμαρίτισσα. Αλλά τώρα πρέπει να βγάλει από μέσα της τα εμπόδια. Γιατί ο Θεός θέλει, αλλά δεν μπορεί. Αν μπορούσε θα το είχε κάνει ήδη. Θέλει όμως να μπορέσει τώρα. Να ανοίξει την καρδιά μας, να βγουν από μέσα όλα αυτά τα οποία φιλοξενούμε χρόνια. Γιατί πας γραμματεύσεις μαθητευθείς εις τα περί της βασιλείας των ουρανών, ομοιάζει με άνθρωπο οικοδεσπότη που εκβάλλει εκ του οίκου, εκ του θησαυρού αυτού πάντα τα παλιά και τα καινούργια, για να έρθει ο Χριστός να βάλει το δικό του θησαυρό. Θέλω να μαδιάσει σήμερα ο Χριστός. Να μου αφαιρέσει τη γνώμη, την άποψη, τη θέληση, όλα να μου τα αφαιρέσει. Την αδυναμία, τη δύναμη, την ανθρώπινη, όλα να μου τα αφαιρέσει. Να μείνει η καρδιά μου τελείως καθαρή. Το σώμα μου τελείως καθαρό. Το πνεύμα μου τελείως καθαρό. Γι' αυτό λέει και στη Σαμαρίτισσα, φώναξε τον άντρα σου. Η Σαμαρίτισσα τι να πει τώρα? Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτός με τον οποίο συζεί δεν είναι δικός της άντρας. Τι να φωνάξω τώρα? Και του λέει, άντρα δεν έχω. Και ο Κύριος λέει, καλά τα πες. Άντρα δεν έχεις. Αλλά έχεις λάβει και άλλους 5 που δεν ήταν δική σου. Τα χάσε. Σήμερα θέλω να τα χάσω στην παρουσία του Χριστού. Θέλω να βρεθώ σε έκσταση. Κύριε κάντο. Και να το πω πιο σωστά, αδερφοί. Θέλω να βρεθούμε σε έκσταση. Θέλω να τα χάσουμε σήμερα στην παρουσία του Θεού. Θέλω να μας επισκεφθεί όλους ο Θεός σήμερα. Το κάθε έναν ξεχωριστά. Κλείνουμε ραντεβού Κυρίου 3 η ώρα ακριβώς. Τη νύχτα. Να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας επισκεφθεί. Όχι σαν οικογένεια, σαν άτομα. Χώρια γυναίκα, χώρια ο άντρας, χώρια τα παιδιά σου. Μόνος σου. Τα χάσε. Λέει, προφήτης είσαι. Και μ' αρέσει όταν τα χάνουν. Όταν είπε στον Πέτρο, επανάγαγε τα πλοία στα βαθέα, λέει, Κύριε, δεν πιάσαμε ούτε ένα ψάρι μέχρι τώρα. Αλλά επί το λόγο σου σήμερα θα πάμε. 12 η ώρα το μεσημέρι κι αυτός. Και ρίξανε τα δίχτυα και γέμισαν τουλάχιστον τρία πλοία, και περισσότερα πρέπει να ήταν. Και έμειναν έκπληκτοι. Κύριε, εσύ είσαι Θεός. Έξελθε από το καράβι μας. Και εκεί πήρε, αδελφοί αγαπητοί, την υπόσχεση που θέλω να πάρουμε όλοι μας σήμερα από το Θεό.
Συ είσαι ψαράς, εγώ θα σε κάνω ψαρά ανθρώπων. Εκεί πήρε, όταν έμεινε έκπληκτος όπως και η Σαμαρίτισσα. Και στη Σαμαρίτισσα είπε τις μεγάλες αλήθειες. Στην αμαρτωλή, τη Σαμαρίτισσα, της είπε ότι οι αληθινοί προσκυνητές πρέπει να προσκυνούν το Θεό εν πνεύματι και αλήθεια. Αλλιώς δεν είναι αληθινοί προσκυνητές. Δεν είναι προσκυνητής αυτός που κάνει μετάνοιες και κάνει το σταυρό του και φέρνει και λαμπάδες. Αληθινοί προσκυνητές είναι αυτοί που προσκυνούν το Θεό εν πνεύματι Αγίω και με την αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Και εγώ θέλω να είμαι αληθινός προσκυνητής. Να μην έχω άλλα πνεύματα, και δεν μιλάω για πονηρίας, αλλά να μην έχω άλλα πνεύματα ανθρώπινα και άλλες γνώμες και απόψεις και βουλές. Θέλω μόνο τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Μόνο τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και δεν θέλω άλλα λόγια, άλλα βιβλία, βιβλιαράκια, παρά μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει καθέναν που το πιστεύει. Σήμερα απορρίπτουμε, καταδικάζουμε κάθε άλλο πνεύμα εκτός από το Πνεύμα το Άγιο στο όνομα του Χριστού, και καταδικάζουμε κάθε άλλο βιβλίο στο όνομα του Χριστού έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί θέλουμε να ανήκουμε σε αυτούς που είμαστε, που μας λέει ο Θεός ότι είμαστε αληθινοί προσκυνητές του. Ό,τι έπρεπε να μάθει το μάθε, και τώρα ό,τι πρέπει να κάνει θα κάνει. Είπαμε μια μέρα, αλλά η αλήθεια είναι με μισή μέρα κατάφερε ο Θεός να χαρίσει αυτή την αποστολή σε αυτή την αμαρτωλή γυναίκα. Μόλις ήρθαν οι μαθητές, έφυγε αυτή. Κατέληψε και τη στάμνα της στο νερό, πήγε στο ιχμπόλι της και λέει: βρήκα έναν άνθρωπο, λες να είναι ο Μεσσίας. Περιμένει το Μεσσία. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Περιμένει το Μεσσία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην, τον δρόμο μου ετελείωσα, την πίστη μου διατήρησα. Τώρα δεν μου μένει παρά ότις δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίον ο Θεός θα χαρίσει όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους όσους επιποθούν την επιφάνεια του Κυρίου. Δεύτερο ερώτημα. Περιμένεις τον Χριστό, αδερφέ? Έρχεται ταχαίως. Τον περιμένεις? Περιμένω τον Χριστό. Ναι, αλήθεια είναι. Και θέλω να δω τη δόξα του. Θέλω να τον βλέπω να έρθει στη ζωή μου. Θέλω να δοξάζετε στη ζωή μου. Θέλω να έρθει στην εκκλησία μας, αυτή τη μικρή, να αποκαλυφθεί η δόξα του. Περιμένω τον Χριστό να έρθει να με παραλάβει. Η Σαμαρίτισσα περίμενε τον Χριστό. Και ο Χριστός πήγε σε αυτήν. Εάν περιμένουμε τον Χριστό, θα έρθει, αδερφοί. Και σήμερα πήραμε μια απόφαση. Θα τον περιμένουμε στις 3 η ώρα το πρωί. Αμήν. Μην το ξεχάσουμε, αδερφοί. Κύριε, κάνε μας να μην το ξεχάσουμε. Περίμενε τον Χριστό. Ο Χριστός την επισκέφθηκε και η Σαμαρίτισσα πήγε. Η εξουθενημένη και δικαιολογημένα. Η περιθωριακή και δικαιολογημένα. Αυτή που τους είχε πάρει από 5 γυναίκες, 5 άντρες. Και έναν έκτον που είχε και δεν ήταν δικός της. Όμως τα λόγια που έλεγε ήταν λόγια Χριστού, λόγια Πνεύματος Αγίου, λόγια πίστεως και δυνάμεως. Το αποτέλεσμα. Όλο το χωριό βγήκε να συναντήσει τον Χριστό. Και εμείς είμαστε ένα μικρό χωριό, αδερφοί. Όλο το χωριό να βγούμε να συναντήσουμε τον Χριστό. Και πίστευσα σε αυτόν όλοι. Τι μισή μέρα. 12 έγινε πριν νυχτώσει, 6, 7, 8 νυχτώνει μέσα σε 5 ώρες. Πίστεψε όλο το χωριό. Αλληλούια. Το πιστεύεις?
Είναι γραμμένο. Λες. Να δοκιμάσουμε, αδερφοί. Να δούμε τι θα κάνει ο Θεός. Δεν τον άφησαν να φύγει. Τον κράτησαν δύο μέρες ακόμη. Και είπαν στη Σαμαρίτισσα, δεν πιστεύουμε τώρα για αυτά που μας είπες. Εμείς πιστεύουμε γιατί γνωρίσαμε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Αλληλούια. Τι ωραία που είναι κάθε ένας από μας να έχει τη δική του προσωπική πείρα. Τι ωραία που είναι να έχει κάθε ένας από μας τη δική του προσωπική συνάντηση. Συνομιλία. Αδελφοί αγαπητοί, η εκλογή του Χριστού δεν είναι σε μερικούς ανθρώπους, είναι σε όλους. Σε όλους όμως που ανταποκρίνονται. Όταν ο Κύριος έστειλε τον Απόστολο Πέτρο να κηρύξει στο σπίτι του Κορνηλίου, όλοι βαφτίστηκαν με Πνεύμα Άγιο. Αλλά ποιοι? Οι ακούοντες το λόγο. Και τι σημαίνει ακούω? Ακούω και καταλαβαίνω. Σε ποιους δεν είναι αποκεκαλυμμένο το Ευαγγέλιο? Σε αυτούς τον οποίο να πει στον όντον, ο διάβολος ετύφλωσε το νου, να μην επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου, να μην καταλάβει και να μην μπορεί ποτέ να καταλάβει το Λόγο του Θεού. Σήμερα όμως εμείς καταλάβαμε το Λόγο του Θεού. Και αυτό είναι χάρις, είναι έλεος, είναι έργο Θεού. Το ότι σήμερα καταλάβαμε την πρόσκληση του Κυρίου και θα πάμε όλοι μαζί στη συνάντηση του Κυρίου μας, όχι το 12, στις 12 το μεσημέρι, αλλά στις 3 το βράδυ. Να έχουμε τη δική μας προσωπική εμπειρία. Όχι όπως μέχρι τώρα, όχι όπως ήξερε η Σαμαρίτισσα που περίμενε το Χριστό, αλλά όπως γνώρισε όταν συνάντησε το Χριστό. Και όλοι οι συγχωριανοί της, όχι όπως άκουσαν και πίστεψαν από τα λόγια της, αλλά όπως γνώρισαν, άκουσαν από την προσωπική τους σχέση με το Χριστό. Σήμερα λοιπόν το προσκλητήριο είναι για μια προσωπική σχέση με το Χριστό, διαφορετική από τις άλλες. Για μια προσωπική σχέση ζωής με το Χριστό, όχι όπως τώρα. Όχι όπως μέχρι τώρα. Ο Χριστός μας περιμένει. Ας πάμε να τον περιμένουμε κι εμείς. Αμήν.